Χριστοδούλου, με μεγάλη διαφορά, τελικά και δεύτερος γύρος. Πώς το πήρατε εσείς, πώς είδατε εσείς το αποτέλεσμα? Πρέπει να το περιμένουμε ότι θα νικήσουμε, το περιμένουμε ότι θα είμαστε εσείς, αλλά δεν περιμένουμε αυτή την ευρία νίκη. Όπως είπα και προηγουμένως, συνάδελφός σας, το μήνυμα του έδωσε ενός κόσμος, έδωσε ένα μήνυμα να φύγει επιτέλους στο παλιό, να πάει στο σπίτι και να ξεκουραστεί, να έρθει το νέο. Το νέο που είμαστε εμείς, όλος ο συνάδελφός του και λιγότερο. Άσχετα αν δεν εκλήθηκα και εγώ, πολέμησα όλη την εβδομάδα δίπλα του, δώσαμε μάχη, πήραμε μία νίκη που την αξίζαμε, γιατί προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να φάμε το δίνουμε ακόμη και μπροστά. Το πήγαμε, ο κόσμος τελικά κατάλαβε ότι το πήγαμε μπροστά το Δήμος, μας έκρινε στην κάλπη και πήραμε την νίκη. Καλύτερη απάντηση όπως έχω πει και για το προσωπικό μου αποτέλεσμα. Μετά την τόσο 37-40% σε ψήφους, αποδέχτηκε ότι η κάλπη είναι ο μόνος κριτής. Η κάλπη έδωσε την νίκη στον κύριο Νότα για την άξιση. Και εγώ δεν βγήκα γιατί προφανώς κάτι έκανα λάθος. Αλλά ήμουν δίπλα του, ήμουν στο πλευρό του, τον στήριξα γιατί πιστεύω στον άνθρωπο. Πολύ περισσότερο δεν πιστεύω σε κάποιους άλλους που μπορούσαν να διοικήσουν το Δήμο. Απέδειξαν τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν πήγαν να σε κάνουν ιστορία. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια σε όλους τους δημότες. Πραγματικά μας έδωσε μια τεράστια νίκη, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αναγνώρισε την προσπάθεια και το έργο που γίνεται και πραγματικά μας έδωσαν δύναμη, κουράγιο, αλλά και περισσότερες ευθύνες. Και την επόμενη τετραετία, μιλούμε για πολύ μεγάλη μέρα για το Δήμο Μελέτη. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, αλλά ιδιαίτερα την οικογένειά μου και φυσικά να αφαιρώσω αυτή την ίδια σε έναν άνθρωπο που με βλέπω από εκεί.